Καλησπέρα, παιδιά. Όλοι τους κλειδώ. Αυτή είναι η φάτσα μου. Γιατί λέω αυτή είναι η φάτσα μου, λοιπόν. Τα τελευταία καιρό είχαν βάσει αρκετά βιντεάκια LOL, τα οποία έχουν τραβήξει αρκετό κόσμο στο κανάλι, στα οποία δεν έχω facecam. Οπότε, ναι, let me introduce myself. Αυτή είναι η φάτσα μου. Αποφάσισα να βάλω σε μερικά βιντεάκια, βασικά αποφάσισα να βάλω σε αυτό το βιντεάκι facecam. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, εάν θέλετε γενικά στα βίντεο LOL να έχω facecam. Αφού έχει σιγουρευτεί ότι έχει πατήσει subscribe στο κανάλι και έχει πατήσει και το ding dong από δίπλα για να πει ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο, σου αφήνω λίγο χρόνο να τα κάνει σε επίπεδο που δεν έχει κάνει. Υπέροχα! Κάνε και ένα like αυτό το βίντεο. Καλή διασκέδαση. Παίζουμε normal. Yay! Γεια σα, με ξέρετε, είμαι Mary Mordekaiser. Επίσης, streamάρω στο Twitch, link θα βρείτε στην περιγραφή για να με ακολουθήσετε αν θέλετε να ακολουθήσετε τα stream μου. Είμαι Mary Mordek βασικά και Poppy. Αυτά είναι τα main picks μου. Ο λόγος που παίζω Mordekaiser είναι το γεγονός ότι ο παίκτης είναι λίγο ξεχασμένος. Μόνο και ένα διάστημα για 2 μήνες μέχρι να φάει ένα γερό nerf ήταν που τον μπήκαν αρκετά τον champion και μετά ξαναθάφτηκε. Και Poppy γιατί είναι αρκετά fan to play pick. Επειδή μερικοί με ρωτάτε γενικά με τι runes παίζω, σε αυτό το match θα παίξω με τα runes που θα δείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Τέρθηκα τώρα, ξέρεις, τα πέταξα. Ελπίζω να πάει καλά το matchup. Γενικά ο Darius είναι από τα πιο δύσκολα pick για να παίξει εναντίον Mordekaiser. Βασικά όχι, ο Mordekaiser είναι από τα πιο δύσκολα matchup εναντίον του Darius. Ο Mordek μπορεί να χάσει τον Darius εύκολα. Σας κάλυψα. Σε σχέση με άλλα βιντεάκια, σε αυτό δεν θα παίξω τόσο το συγκεντρωμένο στο να κάνω κάποιο πιο fan του Watch βιντεάκι, αλλά πιο πολύ προς entertaining, μιας και αυτό που θέλω είναι σιγά σιγά να αρχίσω. Μαλακά, έφαγα poke εδώ πέρα μόνο και μόνο για να πάρω ένα minion. Μαλακά έκανα. Θέλω να αρχίσω να κάνω κάποια βιντεάκια στο YouTube με τα rank games μου. Μιας και αλλάζει τώρα η σεζόν, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι τα πρώτα 10 μάτς να τα παίξω σε βιντεάκια στο YouTube, έτσι ώστε να δούμε όλοι μαζί το πώς θα πάει, με τι αντιπάλους θα με βάζει κλπ. Αντίστοιχα να μιλήσω σχετικά με τα λάθη μου. Είμαι καλός να καταλαβαίνω τα λάθη μου. Παίζω το game χρόνια. Ποτέ όμως δεν το έπαιξα σοβαρά για να πεις ότι ok έπαιξα για να ανέβω ή κάτι τέτοιο. Πάντα έπαιζα for fun με αποτέλεσμα να τρολάρω. Να τρολάρω, εντός εισαγωγικών να τρολάρω. Να παίζω χωρίς να σκέφτομαι. Και έτσι πάντα ήμουν χαμηλό ύλο. Το μεγαλύτερο που έχω φτάσει είναι D5 και αυτό για 2 games μέχρι που έφαγα τη mode. Το περισσότερο που έχω κάτσει σε κάποιο rank ήταν στο πλάτι, το μεγάλο ήταν το Platinum 1. Εντός εισαγωγικών μεγάλο. Μεγάλο θεωρητικά με αυτά που έχω φτάσει εγώ. Σε αυτές τις ερωτήσεις πόσα points έχω τον Mordekaiser, τον έχω 700.000. Κοντά, νομίζω 680.000 το έχω. Θα δείτε πολύ Morde, καλός ή κακός. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό ή όχι. Γενικά, έχω κάνει ένα personalization στο stream με τον Mordekaiser και την Poppy μου. Οπότε είναι και κάτι που θα να το κρατήσω. Δεν είμαι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή με Gold 5, αλλά αυτό είναι και λόγω στρατού. Λόγω του ότι ήμουν στο στρατό, δεν ασχολήθηκα πολύ. Αρχικά τον έχω αυτό, ναι. Μαλάκα τον έχω λοιπόν, απλά θα πρέπει να χαλάσω το flash μου. Λοιπόν, άμα κάνει προς τα μπροστά βήμα. Όχι, τώρα δεν τον έχω. Τον είχα πριν, άμα δεν έκανα μαλακία. Ήταν worth. Ήταν worth. Κράτησα το flash μου, το flash μου, κράτησα το ignite μου. Αυτός τώρα θα έρθει σε λίγο πίσω. Οπότε πρέπει εγώ γενικά να μπορέσω να τραβήξω λίγο κάπως το way προς τα πίσω. Θα κάνει teleport στα minion. Άρα. Γιατί δεν κάνει teleport. Πώς και δεν έκανε teleport αφού ήμουν low. Άργησε πολύ να έρθει στο lane. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Darius μπορεί να μας μπει και να μας σκοτώσει. Έχει το flash. Οπότε είναι. Flash. Μας τραβάει. Q. Πεθάναμε. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνω είναι αυτό. Το ξέρα. Το ξέρα, θα κάνω μαλακία. Εδώ πέρα. Γιατί πήκα. Είπατε μεταξύ το κόμπο που μπορεί να με σκοτώσει αυτό. Και τον έκανε τη ζωή ακόμα πιο εύκολη γιατί πήκα πάνω του. Ενώ το κόλπο ήταν να πετάξει την W και να τη σκάσω. No problem, no mucho problem. Θα δούμε πολλά λάθη σε αυτό το game. Πρέπει να τον παίξω αρκετά aggressive. Έτσι να τον στέλνω under tower, να αποφεύγω τη Q του. Γιατί αυτές είναι οι οποίες κάνουν την περισσότερη δουλειά. Περιμένω το minion wave να φτάσει μπροστά το δικό του. Έτσι να μπορέσω να πετάξω την W και να. Μπορείς να τον κάνω αρκετό damage. Ωραίο, ωραίο. Αν είχα πετάξει W τώρα στην στην Ida, θα μπορούσα να την έσκαγα επάνω του.
Αυτός έχει pot, αγίως θα πέθαινε. Ναι, είχε pot. Είχε pot, αγίως έχει πεθάνει τώρα. Οκ, Darius. Teleport αυτός ακόμα δεν έχει. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για το teleport. Λοιπόν, να σπουσάρω λίγο το λένε εγώ από εδώ πέρα. Ένα, δύο, το μεγάλο εδώ πέρα. Θα τραβάμε προς τα πίσω να μην φάμε damage, πετάμε την E. Ωραία. Τετάρι θα σπάσει τώρα εδώ μεταξύ, θα σπάσει το 8. Δεν κακό. Είναι αρκετά καλό βασικά το 8. Αν είχα το rune το οποίο βοηθάει στο να σπάει tower, θα μπορούσε να κάνει αρκετά καλύτερο push. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλό να το πάρει σε Morde. Εάν έχει συμπαίκτη, γαμό, όχι αν είναι συμπαίκτη, αν έχει την ομάδα σου jungler. Μιλάω ρε φίλε και κάνω λάθη. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνω είναι κάπως να τον κάνω να ξοδέψει την W. Άμα ξοδέψει την W είναι πολύ εύκολο. Όχι την W, την Q του. Είναι εύκολο. Ωραία. Είναι εύκολο dive. Αυτό που ήθελα να πω. Από στιγμή που μπόρεσε και dodger την W που τον baitara ότι θα μπω μέσα και πάτησε την Q του, ήταν πανεύκολο engagement. Λοιπόν, ένα ακόμα tip για όποιον μπορεί να θέλει να παίξει Mordekaiser. Αρχικά δεν θα μάθει Mordekaiser από μένα. Παίζω με πολύ περίεργο playstyle σε σχέση με άλλους. Οπότε δεν είμαι και καλύτερος για να δείξω. Από την άλλη τώρα, αν θέλει κάποιος από εσάς να παίξει, να ξέρετε ότι μπορεί να κάνετε reset auto attack με την Q σας. Το λεγόμενο Q Fapa Q, το αρχηγού. Λοιπόν. Fuck, minion block, minion block. Ah! Fuck! Υπολόγιζα στην. Πώς λέγεται, στην QE. Ήρθε να κάνω ή στα minion και Q επάνω του. Αλλά δεν θα πέθαινε. Αλλά θα βγάζα την W. Και θα μπορούσα να κάνω instacast την W. Βασικά όχι instacast σχετικά, αλλά ναι. Άμα περίμενε να μου πετάξει τα πυραυλάκια, αλλά δεν έκανα predict τα πυραυλάκια. Δεν σκέφτηκα καν ότι θα μου πετάξει. Έχουμε ακάλυψη στο mid. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα μπορώ να πετάξω το W στην ακάλυψη και να κάνει μεγάλο engage. Βέβαια δεν έχουμε πολύ AD στην ομάδα. Το κακό με να παίζει συμμορδικά είναι στο top. Αλλά αυτό είναι πιο πρόβλημα στο late game. Στη μέση του game είναι καλό. Το να πικάρεις συμμορδικάζερ top είναι αρκετά καλό αν έχεις την ομάδα σου, αν έχεις το mid για Suo ή αν έχεις κάποιον Zed ή γενικά κάποιο τέτοιο pick το οποίο είναι AD. Μπορείς να παίξεις off tank το Mordekaiser, μπορείς να παίξεις tank το Mordekaiser, μπορείς να κάνεις διάφορα build level. Και μάλλον κάπου τώρα θα πάρει level. Ωραία. Έκανε βήμα μπροστά μόνος του, έκανε counter μόνος στο DQ του. Έχει πεθάνει. Από τη στιγμή που κατάφερα να τον τζάρω την πρώτη Q η οποία θα τον χείλαρε αρκετά και θα μου πέταγε για μένα stack επάνω μου για να μπορέσει να μου κάνει ulti νωρίτερα, ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνει. Χέμερ λείπει, αλλά Χέμερ επίσης είναι 7 level, δεν μπορεί να μου κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να μου κάνει κάτι όντως. Ωραία. Μερικές φορές ο Mordekaiser βγάζει και αδικαιολόγητα πολύ damage. Γενικά το καλό με τον Mordekaiser είναι ότι άμα καταφέρει να πάρει το προβάδισμα μπροστά στο lane, είτε εναντίον Driven είτε εναντίον Darius, τα οποία είναι και τα δύο δύσκολα matchup, άμα μπορέσει και πάρει το first blood, πάει αρκετά μπροστά. Βέβαια μπορεί αντίστοιχα να φάει πολύ κάμπο από τον αντίπαλο jungler, κάτι το οποίο θα τον ζωρίσει αρκετά. Λοιπόν, τώρα είναι καλό να πάρουμε και αυτό, αν και δεν νομίζω να προλάβουμε. Βασικά τρία άτομα προλάβουμε. Ή και όχι. Παιδιά, μην πάτε για το kill, αυτό είναι πιο σημαντικό. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι αυτός. Ούτε να μας το κλέψει, μπορεί ούτε να μας σκοτώσει. Έχουμε το smite. Ωραία. Θα κάνει κάτι αυτή! Το πήρα εγώ, δεν το πήρα. Γαμώ, έκανε reset. Μαλάκα, τι έκανε εδώ πέρα! Δεν πολύ κατάλαβα εδώ πέρα τι προσπάθησε να κάνει η Ακάλη ακριβώς. Ωραία, περίμενε. Υποθέτω περίμενε να φτάσουν πιο κοντά οι αντίπαλοι για να μπορέσει να κάνει engage με την ulti. Ή περίμενε να πατήσει όλο στην Q για να κάνει engage πάλι. Το θέμα είναι εδώ πέρα αυτή περίμενε για το kill. Μιας και έκανε flash από πάνω από εδώ για να πάει στον άλλον. Ενώ μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, όταν έκανε το fight με μένα. Και εγώ θα ζούσα και θα σπάγαμε το top.
Ο λόγος που παίζω με Ignite είναι γιατί με βολεύει περισσότερο στα 1v1 fights. Σε είδες που κάποιος αναρωτεί γιατί δεν παίζεις με Teleport, μιας και μπορείς να κάνεις Teleport εδώ πέρα στο Draco και να τον πάρετε πιο εύκολα. Θα πάρω Teleport μόνο άμα είμαι pre-made με το bot lane. Είναι πολύ καλό combo σε συνδυασμό με το Iris ή τον Committee και με την ulti μου, το Ignite, έτσι να πεθάνει ο άλλος πολύ εύκολα. Μιας και η ulti μου μόνη της μπορεί να γίνει counter απλά με ένα pot, ή αν ο άλλος ας πούμε την πατήσω, μείνει με λίγη ζωή και ανοίξει ένα ποτάκι, η ζωή που θα χάνει overtime είναι σχεδόν ίδια με τη ζωή που θα παίρνει. Δηλαδή θα χάνει απλά πολύ λίγο HP το δευτερόλεπτο. Πάμε να πουσάρουμε εδώ πέρα το lane. Ωραία, ο Darius είναι απειλή, όχι. Ο Darius έχει αρχίσει να γίνεται απειλή λίγο. Αλλά έχει μόνο 127 magic resist, οπότε αυτό είναι καλό. Κάντο knockback, κάντο knockback, κάντο knockback, κάντο knockback. Μην περιμένεις να τον πας σε τοίχο. Μωρή. Έχω επιβδίσει λίγο σε αυτό το game τώρα. Δεν έχω κάνει μαλακίες, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ezreal είναι 12-17. Βέβαια πάλι μπορώ να του βγάλω και τον damage. Ω, μπράβο της. Πρέπει εδώ πέρα κάτι τώρα να γίνει, να του γίνει ένα καλό engage, να πεθάνει ο Ezreal. Αν πεθάνει ο Ezreal και τον έχω πάρει με ulti, παρόλο που δεν έχει βγάλει κάτι δυνατό και παίζει με spells, θα μπορούσα πάλι να αποκάρω αρκετά τους αντιπάλους. Πρέπει να πάρουμε το δράκο, Και οι δύο μπορούν να πηδήξουν το μεταξύ μέσα, γιατί πρέπει να πάνε από εδώ. Ωραία, πάμε στο δράκο. Πάμε στο δράκο γρήγορα. Ο Ezreal είναι στο top. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι ο Darius αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, αφού πάρω το δράκο έτσι, τον στέλνω ελευθεία. Αυτή τη στιγμή ο δράκος με νοιάζει εμένα να σκάσει περισσότερο damage γίνεται, είσαι tower, είσαι champion και να αυτοκτονήσει, έτσι να μπορέσω να πάρω κάποιον με ulti. Γιατί αυτή τη στιγμή μου είναι αρκετά άχρηστος. Ωραία. Τον βάζουμε και μπροστά κιόλας για να φάει τα pokes. Εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί πάει σε W για το μεταξύ, ήταν jump of waste. Λοιπόν, πάμε δράκε. Τον βάζουμε βαρέα τα tower. Και τι γίνει. Ή όχι. Μαλάκα, αυτό είναι εύκολο kill. Γαμώ, ένα χιτάκι ακόμα. Ωραία. Αρκετό damage έφαγε το tower. Αρκετά άλλο είναι κι αυτό. Αν είχα ένα teleport βασικά τώρα. Οκ, okay, νεκρός. Έλα, GG, κέρδισαμε το game. Έκανε μαλακία. Έκανε πολύ μεγάλη μαλακία. Ezreal που κάτσε εκεί πέρα. Είχε το χειρότερο position στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Μαλάκα, έζησε ο άλλος λέει. Κλάμα, δεν πειράζει, έχω χάσει το game τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φάει poke ο Ezreal. Μιας και τον χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Πεθάναμε όλοι. Τι τραγιά παίχτη. Α, αποφάσισα ότι πρέπει να πάνε κάτω αντί να... Οκ. Okay. Ναι, δεν είχα καθόλου απαγόρευση εδώ πέρα. Δεν ρώτησα καν σήμερα σε τι παίχτηκε. Εδώ πέρα ήταν η άλλη επάνω, μπορούσαμε να σπάσουμε απευθείας στο δεύτερο tower, αντί να σπάσουμε εδώ πέρα tower inhibitor. Ευτυχώς έχουμε ανοίξει τρία inhibitor, αλλιώς αυτό που έγινε τώρα θα ήταν hyper throw, δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω κάνει secure το ότι θα ζήσω. Και θα μπορέσω επίσης να κάνω δουλειά. Ωραία, μπράβο στο game, έκανε πολύ καλό engage αυτή τη στιγμή. Και αυτός θα πεθάνει. Ή και όχι. Γαμώ τώρα θα ξανά το σπέλτο. Έλα, νεκρή. Easy. Easy fight. Ωραία, μ' άρεσε αυτό. Είμαι unstoppable. Αφού εκεί πέρα τον σύνταλη Μοργκάνα και γενικά πάτησε αρκετά, βασικά κάπως χιλάρε, δεν παρατηρήσα το όλο fight. Και έζησε και κατάφερα να τον πάρω εγώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο προβάδισμα σχετικά με το game, με το fight αυτό. Μπορεί και να μην τους είχαμε σε αυτό το fight άμα δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Ωραία, πάμε για το farm εμείς. Στα αρχίδια μας. Το game ό,τι και αν γίνει το κερδίσαμε. Yes! Ωραία. Δεν το περίμενα ότι θα κερδιστεί αυτό το game με gain support. Αλλά everything is possible. Λοιπόν, συνοψίζοντας, αφού έχεις κάνει like αυτό το βίντεο και έχεις κάνει subscribe στο κανάλι, θέλω να μου γράψεις κάποια σχόλια. Σου αρέσει αυτό το στυλ βίντεο, πρώτον. Δεύτερον, θες facecam σε αυτό το βίντεο. Τρίτον, και θες επίσης τέλος να ανεβάσω, να αρχίσω να κάνω μια σειρά με τα rank games τα οποία θα κάνω σε αυτή τη σεζόν. Σίγουρα θα κάνω κάτι με τα πρώτα 10 match. Βέβαια,
Λοιπόν, κάτσε να κάνω αυτήν εδώ για... GG. Οκ, κερδίσαμε. Σίγουρα θα κάνω κάτι με τα πρώτα 10 match. Δεν θα με βάλει με βάλουμε division, μιας και το γεγονός ότι έπαιζα όποτε να είναι κατά τη διάρκεια του στρατού, με οδηγούσε σε defeat, με αποτέλεσμα να έχω και κακό MMR. Οπότε θα δείξει πως θα πάει. Έχα το περισσότερο damage στην ομάδα ή το έχει η Vayne, για να δούμε. 46.000 εγώ, 47 η Vayne. Να είμαι τόσο κοντά! Ο μαλάκα, ο Ziggs έβγαλε το περισσότερο. Άγιε 19-5 ο Ziggs, ρε μαλάκα. Τον καημένο και έχασε. Τον λυπάμαι λίγο εν τέλει. Αλλά anyway, αυτά. Τσεκάρετε την περιγραφή για τον Discord server μου. Θα δείτε όλα τα links κάτω. Για το κανάλι μου στο Twitch. Όπως επίσης να τσεκάρετε και τα κοινωνικά μου δίκτυα. Facebook, Twitter και όλα αυτά. Αυτά, μέχρι την φαράτα. Λέμε, bye.